Γιώργο, στην αρχή της χρονιάς θυμάσαι είχαμε κάνει μια εκπομπή. Είχαμε θέσει ο στόχος για τη φετινή περίοδο. Τελικά όλα όπως φαίνεται πήγανε καλά, η ομάδα ανέβηκε η κατηγορία. Θέλω να μου πεις αρχικά πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτό να γίνει. Εύκολο ή δύσκολο το κάνουμε εμείς με την αγωνιστική μας εικόνα. Το ξέρεις πολύ καλά, ήσουν επαγγελματίας τόσα χρόνια. Όταν δίνεις δικαίωμα μέσα στο γήπεδο να σε αμφισβητήσουν, να δείχνεις προσωπικότητα μέσα σε μια ομάδα και με ένα σύμβολο που είναι πάνω από όλα αξιολόγους, σαν άνθρωποι, σαν αθλητές, πρέπει να δώσεις απαντήσεις. Τις απαντήσεις τις οφείλαμε κυρίως στον εαυτό μας, γιατί τον αδικήσαμε, ειδικά στο πρώτο γήπεδο, χάνοντας πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μένουν τα συγχαρητήρια, μένουν οι πανηγυρισμοί, μένει η χαρά, είναι πάρα πολύ καλό να ανταμείβονται οι υπόποι σου. Και από εκεί πέρα και τόσο μπορούμε. Να δούμε όσο μπορούμε και να σκεφτούμε το κεφάλι να δούμε τι μένει και την επόμενη μέρα. Θεωρείς ότι φέτος η ομάδα της Τραπεζούτας έκτισε κάτι το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί τα επόμενα χρόνια? Ήμασταν εδώ εξ αρχής για να χτίσουμε αυτό που είπες τώρα, να βάλουμε τις βάσεις. Θέλει πάρα πολύ για να κρατήσει ένα οικοδόμημα. Οι βάσεις είναι δύσκολες μεν, αλλά χρειάζεται δουλειά. Θέλει πίστη, θέλει προοπτική, θέλει όραμα. Η διοίκηση είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά. Δεν το συζητάμε αυτό, το βλέπεις και μόνος σου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι κρίμα να χαθεί μια προσπάθεια 2 ετών, γιατί από πέρυσι το Δεκέμβριο που είμαι εδώ με τα παιδιά παλεύουμε, να χαθεί μέσα σε ένα καλοκαίρι. Είναι κρίμα. Και νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι όλα βαίνουν καλώς. Είμαστε σε καλό δρόμο. Κλείνοντας την κουβέντα μας, επειδή αναλαμβάνεις μια ομάδα πρώτη φορά και παίζεις κατηγορία, παίζεις μια πετυχημένη διαδρομή έστω και στο ξεκίνημά της. Αισθάνεσαι δικαιωμένος για τη δουλειά σου και αυτά που πέτυχες έστω σε αυτό το χρόνο? Αυτό που πέτυχα είναι δουλειά με τους ποδοσφαιριστές μου. Δεν είναι κάτι περισσότερο και εσύ παίζεις ποδοσφαιριστής. Τη δουλειά μέσα στο γήπεδο σου δίνει τους καρπούς, είτε να ευχαριστηθείς, είτε να ανέβεις ένα σκεφάκι και να δουλειάς ότι κάτι πέτυχες. Πάρα πολύ σημαντικό, θέλω να δουλέψω τώρα σε δουλειά και με φέρω πίσω από εκεί πέρα στο γήπεδο. Αν εδώ με την ομάδα της Τραπεζούτας, μια επιτυχία ακόμα που πιστεύω σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα. Σίγουρα, εγώ ήρθα το δεύτερο εξάμηνο. Από την αρχή ήταν και η διοίκηση και ο προπονητής και οι συμπαίκτες όλοι, δηλαδή πίστευαν πάρα πολύ. Κυνηγήσαμε κάποια στιγμή τη δεύτερη θέση, βέβαια ήταν λίγο δύσκολο, ήταν ευθύνος μπροστά, αλλά στο τέλος πιστεύω και ορθήκαμε. Γιατί θέλω να πω κάτι ιδιαίτερα, δηλαδή για το προπονητή του Γιώργου του Πικιάρη, πραγματικά δεν τον ήξερα, μόνο σαν παίκτη. Πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστεί σίγουρα την επόμενη χρονιά στη συμπροπονητική, στον χώρο. Πάει ψηλά πιστεύω, γιατί δουλεύει πάρα πολύ, το αγαπάει πάρα πολύ. Και για τη διοίκηση και για τα πράγματα που μας προσφέρουν εδώ πέρα, σίγουρα τα παιδιά είναι συνθήκες επαγγελματικές με το προπόσεις, με το γήπεδο, με τη συνθήκη. Δηλαδή πιστεύω ήταν τέλειο. Δηλαδή, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ για την υπολογή που έκανα και σήμερα. Επί της ουσίας με αυτό που μου λες, τίποτα δεν ήταν δικαίωμα. Όχι, όχι, ήταν από την αρχή ο στόχος, γιατί μέσα και από το ποδόσφαιρο που παίζει, πιστεύω ότι στο γύρο που ήρθε, νομίζω κάναμε 2 ήττες, μία με το μέσα του Πολυτρό και μία στον Ακρόμπ. Δηλαδή 17 μάτς. Η ομάδα πήγαινε, έκανε μια πολιτική πορεία από τον αθλητισμό. Απλά ήταν άτυχη στο πρώτο γύρο από με τα παιδιά και πιστεύω ότι δικαιωθήκαμε στο τέλος. Συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ. Μια ωραία προσπάθεια φετινή. Πολλά νέα παιδιά. Σημαίνει ότι το μέλλον του Απόλλωνα φαίνεται ότι θα είναι αναπερό. Από εκεί και πέρα θέλω να μου πεις εσύ έτσι πώς είναι στα πράγματα από την πλευρά σου και τι θέλει να κάνει με αυτό το μέλλον. Κοίταξε, η ομάδα ξεκίνησε από το καλοκαίρι με νέους και νεαρούς παίκτες. Το διαθυντήριο του Γιάννη Νηστακίδη. Ένα κομμάτι ανήκει και στο Γιάννη, να μην τον αφήνουμε στην άκρη, γιατί συνεχίσαμε την δουλειά που έκανε ο Γιάννης. Θέσαμε σαν στόχο εξ αρχής που ήταν η παραμονή και την είσοδο στα play-off. Δυστυχώς η απειρία μας έβγαλε εκτός πλέον εκτίματος έδρας σε παιχνίδια με υποδιάστασης ομάδες. Προσπαθήκαμε να αντιμετωπίσουμε Τραπεζούτα που πρέπει να καταψάνονται. Έχει και το πλεονέκτημα και της νίκης και της ισοπαλίας. Συγχαρητήρια στην Τραπεζούτα. Εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας να συνεχίσουμε και μετά να τα υπομονήσουμε. Να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε τόσο αυτό στο τόπο. Μέσω των Ακαδημιών να έχουμε παιδιά στην άλλη ομάδα με οποιοδήποτε τίμημα. Συγχαρητήρια και πάλι στην Τραπεζούτα. Συγχαρητήρια σε αυτήν την προσπάθεια. Και έχουμε δρόμο να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε.
φέρει έτσι ο Θεός. Συγχαρητήρια και στην πολύ ωραία ομάδα που έτσι. Έτσι ένα όνειρο μπορούμε να το πούμε με τα play-off, μετά από μια χρονιά που αν και νέα παιδιά την πήγατε καλά. Πώς αισθάνεσαι το? Φυσικά αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι δηλαδή που έπαιξε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, ήρθαμε εδώ πέρα αυτό που δεν φτάσαμε, δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αλλά ήρθε μια νέα ομάδα. Πιστεύω ότι το χρόνο θα τα πεξέλθουν καλά. Έλα από εδώ, έλα από το λάδο, ο στόχος σας φέτος ποιος ήταν, να πάρετε παιχνική εμπειρίες? Στόχια, φυσικά ήταν να πάρουμε εμπειρίες και παιχνίδια. Εντάξει, ήταν στόχος που έπρεπε να στην πάρουμε εμπειρίες. Ήταν κάποια καλά παιχνίδια και ήρθαμε εδώ πιο. Πιστεύεις ότι το μέλλον είναι ανοίξει η ομάδα σου? Φυσικά και πιστεύω το μέλλον. Έχουμε αρκετά παιδιά, ναι, όλα στην ηλικία μου που μπορούμε να υπάρχει τελικά ικανοποίηση από αυτό που φαίνεται εκεί που ξεκίνησες. Ξεκίνησε η ομάδα με στόχο την παραμονή και τελικά έφτασε στα play-off. Φαντάζομαι ότι αυτό σας ικανοποιεί. Μας ικανοποιεί, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια κλείνει με τον καλύτερο τρόπο τόσο για σένα όσο και για την ομάδα. Μια πετυχημένη πορεία και τελικά η άνοδος. Παπί, μετά από πόσα χρόνια, 15 νομίζω, είπε ο πρόεδρος, αυτή η ομάδα ανεβαίνει ένα χωριό 300 κατοίκων. Μεγάλη προσπάθεια από τους παράγοντες και από τα παιδιά. Συγχαρητήρια και στον προπονητή που νέος προπονητής έχει όλα τα φώτα μπροστά του. Μας έκανε οικογένεια, δεν ξεκινήσαμε καλά. Και όμως μας έδεσε. Τέλος καλό, όλα καλά. Εσύ, ικανοποιημένος? Γιατί το κατά ψέματα πέρασε και τα δικά σου τα πόδια και από τον Νικολίβον βέβαια τον Διονιάνοβος. Είμαι ικανοποιημένος. Αν δεν είχα αυτούς δεν θα έκανα και εγώ τίποτα. Όλοι μαζί. Δόξα τω Θεώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, 15 χρόνια η ομάδα μετά στην Α κατηγορία. Ναι, ναι. Πώς ναι. Αισθάνεστε? Αισθανόμαστε υπέροχα. Όλοι οι κόμποι μας όλη τη χρονιά βγήκαν σήμερα, δικαιωθήκαμε και πετύχαμε το στόχο μας. Οι παίκτες, οι προπονητές μιλήσανε για μια οικογένεια, για μια όμορφη προσπάθεια που έγινε φέτος μέσα στο γήπεδο που δεν ξεκίνησε καλά αλλά τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Είστε τελικά οικογένεια εδώ, αισθάνεστε έτσι? Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή στις προπονήσεις λόγω του προπονητή μας. Είχαμε έναν άξιο προπονητή, τον κύριο Πεκιάρη. Τα κατάφεραμε, αγωνιστήκαμε και ήρθε το τέλος, το καλό. Στόχος είναι να παραμείνετε έτσι ως τουλάχιστον σαν ομάδα να παραμείνετε κοντά ένας τον άλλον. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι για την ομάδα. Όχι, δεν θα αλλάξει. Με προσθήκες μία-δύο μεταγραφές σε έμπειρους παίκτες στην Α κατηγορία να προσπαθήσουμε να σωθούμε και ό,τι γίνει. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια.